μετά μου έβαλε σε όλου του ήχου τα γυμνάσματα, σιγά σιγά, νύπα, νύπα, μου πάνι, νύπα, βουγά, μου πάνι, κτλ. Όλα ξεκίνησαν. Μετά του λέει Δευτέρου που υπάρχει θείε, που υπάρχει ύφεση. Σιγά σιγά. Άρα αυτό ήταν ο βασικό δάσκαλο. Καταρχήν μου βάλε. Δεν να πάω, να πάρω σημαντική, να μάθω όλα πώ λέγεται τα γράμματα όλα. Σε αυτά δείξω ήδη σου αυτά. Ναι, αυτά σου ήταν τα μάθα. Μετά πήγα στη θεολογική σχολή και εκεί με περιέλαβε ο Νικολαίδης. Εκεί ήταν το δεύτερο το σχολείο στο Νικολαίδη. Ωραία. Άρα να συνεχίσουμε λίγο το. Μετά το. Στο... Μετά το Πατριαρχείο. Ναι. Μετά το Πατριαρχείο. Α, πριν μπούμε για τη θεολογική σχολή, υπάρχει άλλος ένας σημαντικός σταθμός που μπορώ να πω κατά 60% συνέβαινε στον Αγίον Ψάλτης. Βέβαια. Γιατί παρά το ότι είχα όλη αυτή τη διαδρομή, εκείνο ήταν το σημαντικό για μένα. Το πιο σημαντικό στη ζωή ενός ψάλτου είναι αυτός που θα του δώσει το σπρόξιμο να ανέβει στο στασίδι και να λάβει υπεύθυνα. Και να αρχίσει να θα έχει το τράπ και θα λέει: εγώ είμαι τώρα, δεν έχω κανένα ούτε βοηθό, ούτε κανένα να με διευθύνει. Πρέπει εγώ να τραπώ, να βάλω το φίδι από την τρύπα. Εντάξει. Εκεί είναι, αυτό είναι για μένα ο δάσκαλος που σε βγάζει στο. Όταν λοιπόν του απαγόρευσαν οι Τούρκοι του τα νύζα να ψένουν, δεν τον απέλασαν αμέσως. Πρώτα το σταμάτησαν. Λέει: έχει ελληνική υπηκότητα και δεν έχει δικαίωμα να εργάζεσαι στην Τουρκία. Οπότε το σταματήσαμε. Το Πατριαρχείο συνέχισε να το μισθοδοτεί, αλλά πήγαινε κρυφά και έψαινε στον αντιφωνήτη, στον ποτηρά πάνω πίσω από το φανάρι, στον πλοίο κτλ. Ήταν μόνο του πήγαινε. Και μου λέει μια φορά, Διονυσάκη, θα έρθει μαζί μου, λέει, την Κυριακή. Λέω, γιατί όχι. Εγώ ήμουν στην. Η φωνή μου ήταν πριν άρχισε να κάνει τα παράσιτά τη στο γύρισμα. Στην αποφώνηση, η μεταφώνηση. Λέω τα αρκετά δύο τα λέω γιατί άλλοι το λένε έτσι και άλλοι έτσι. Λοιπόν, και μας έπαιρνε ο οδηγός του Πατριάρχη και μας πήγαινε σε αυτές τις εκκλησίες. Εμένα και το δάσκαλο. Και πήγαινε. Και μου λέει: εγώ θέλω τα δεξιά και εσύ θέλεις τα αριστερά. Για να ξεκουράζουμε. Γιατί ήταν σίγουρος ότι εγώ ξέρω τα αριστερά. Αφού τα κάναμε τον Δανιλίδη και μαζί του τόσα χρόνια. Τα ξέρω. Από έξω για τα καπτά που λέμε. Και πήγαινε. Και για να μπορέσω να τον ακολουθήσω να μην ζοριστώ, έπαιρνε δύο φωνές πιο ψηλά. Για να μπορώ να μην ζορίζομαι στα χαμηλά ή τα ψένει πολύ χαμηλά για να παίρνω εγώ την πάνω βάση. Να σας βοηθούσε. Βέβαια, μα με βοηθούσε για να το βοηθήσω κιόλα. Ναι. Γιατί έψενα, εγώ ξεκουραζόταν. Γιατί μπορούσα να τα πει συνέχεια όλα, δεξιά, αριστερά, όλα να τα λέει συνέχεια. Και αυτό για εσάς ήταν. Για μένα ήταν καταρχήν. Έπεισα στο στασίδι έτσι και αισθανόμουν αριστερό σάλτ, στα νίτσα. Όσο ήταν ψευδέστηση μεν, αλλά εγώ έτσι αισθανόμουν, πέταγα εκείνη την ώρα. Που με βοήθησε, να σου πω που με βοήθησε. Όταν πήγα στην θεολογική σχολή, αισθανόμουν εγώ, πόσο χρόνο ήμουν από την θεολογική σχολή, παιδί. Να, 16 χρόνο, 17, ούτε. Αισθανόμουν ψάλτης. Αισθανόμουν ψάλτης ακόμα, δεν ήμουν κατηρτισμένος τελείω μουσικά και αυτά, αλλά αισθανόμουν ψάλτης. Γι' αυτό και όταν πήγα, το που σου λέγα, είναι η σχολή είχε μια δική της ξεχωριστή τάξη. Όλοι ήταν ιεροσπουδαστές, οι του Λυκείου, τρεις τάξεις του Λυκείου ήταν, η γυμνάσιο δεν υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Σχολή, είχε Λύκειο μόνο, προετοιμαζόντουσαν για να ακολουθήσουν θεολογία στο θεολογικό τμήμα. Πολλοί ήταν οι ψάλτες στο θεολογικό τμήμα. Αυτοί ψάλαν στις γιορτές, αυτοί ψάλαν στις καθημερινές και εκεί είχαμε συνέχεια ακολουθίες πρωί βράδυ. Δεν ήταν μονή. Λοιπόν, και έβλεπες ότι υπήρχε ο δεξιός ιεροψάλτης, ο αριστερός ιεροψάλτης, πρώτος βοηθός, δεύτερος βοηθός, δεξιά και κανονάρχης ήταν του Λυκείου. Ποτέ δεν ανέβαινε ο στασίδι του Λυκείου. Πήγε εντάξει. Ράσο φόραγαν μόνο τη Ακαδημία. Του Λυκείου ήμασταν με το κοστομάκι το μπλε όπω ήμασταν με τη μαύρη γράμματα. Δεν φοράγαμε ράσο. Mm. Όσοι ήταν για να πάνε θεολογία, αυτοί φοράγανε.
Εγώ όμως, επειδή το είχα το μικρόβιο μέσα μας, της ψαλτικής, γιατί παιδιά είναι μικρόβιο, αλλά είναι ένα καλό μικρόβιο, πως λένε αντισώματα. Λοιπόν, δεν καθόμουν αφρόνημα, σου είχα μαζέψει όλα τα παιδιά που είχα του Λυκείου εκεί πέρα και φτιάχναμε χοροδίες να ψάχνουμε και τους έβαζα κάτω και ψάχναμε συνέχεια. Το είχα από τότε. Ένας από αυτούς ήταν ο Αντώνης ο Παριγιάννος στην πόλη, τον ξέρετε. Ένας από αυτούς πέθανε ο Αρίκος, ο Αριστοτέλης ο Κατσόνης, ο οποίος συνάδελφος μου, ο οποίος εδώ έψαινε στη Θεσσαλονίκη, μετά πήρε σύραξη, πήγε στην πόλη, στη Χαλκιδόνα έψαινε και πέθανε εκεί. Έπαθε εγκεφαλικό κλπ. Ποια άλλη, πολλοί και πολλοί υβριώτες ήταν λοιπόν. Και ψέναμε. Όλοι την είμαι, γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε. Πήγαινα στο, εκεί που στο ξέναν, είχαμε μια αίθουσα που είχε και αρμόνιο. Το αρμόνιο όπως δεν ανταποκρίνεται στη Βυζαντινή μουσική, δεν αποδίδει σωστά τα διαστήματα. Όμως για τα ισοκρατήματα ήταν ιδεώδες. Λοιπόν, βάζαμε την μπάρτα και που βλέπαμε αλλαγές ισοκρατήματος, μου μπαίνανε το ισοκρατήμα οι άλλοι και κάναμε τις πρόβες μας έτσι και μας βοηθούσε. Ο σχολάρχης άκουε πάνω. Αλλάγαμε τον κόσμο, είχαμε φωνάρες όλοι, ο σχολάρχης άκουε πάνω. Λέει στον Νικολαίδη, τι ψάχνουνε κάτω, τι κάνουνε κάτω. Είναι ο Διονύσης ο Βούτσες, είναι λέει, και τους έχει μαζέψει όλους, λέει, και κάνουνε πρόβες και τέτοια πράγματα. Είναι καλός, μπορεί να ψάλει, λέει, τον Νικολαίδη. Εδώ και μπορεί. Αφού έψανε αριστερά, με το στήριξε αριστερά, δεν θα ψάλει μια Κυριακή, κατάλαβες. Κυριακές, ξεπέταγα Κυριακές τώρα. Ήταν ψωμοτήρι. Λοιπόν, και μια Κυριακή, μια Δευτέρα, βλέπουμε στο μελητήριο απ' έξω, πάντοτε ήταν ερτημένος ένας πίνακας, τι καθήκοντα έχει ο καθένας. Αυτό άλλαζε ένα εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα άλλαζε. Καθήκοντα. Βέβαια, τέσσερις ήταν οι ψάλτες, δύο δεξιοί, δύο αριστεροί. Ήταν καλοί τότε αυτοί οι φοιτητές. Οι δύο ήταν πολύ καλοί, ναι. Και χώρια η βοηθή όλη της Ακαδημίας. Στις μεγάλες γιορτές μας λογόμασταν, το αναλόγιο ήταν χαλασμός σε μια πλευρά. Δύο ωραία, μεγαλοτρεπείς χωρί. Στις καθημερινές ξέρναμε, έψανε τις καθημερινές ο βοηθός. Με σκορνάρες. Πιάνανε οι δύο βοηθοί. Οι δάσκαλοι δεν ψάλανε ποτέ στο αναλόγιο στη σχολή. Ο Νικολαίδης, ποτέ. Μα δεν ήταν, ήταν στην εκκλησία του. Ποτέ δεν ερχόταν. Και είχε παράδοση το λογική σχολή, γιατί είχε το έδινε. Σύνομαι και τα καλοκαίρια, τα καλοκαίρια βασόπου. Το Χατζη Αθανασίου. Χατζη Αθανασίου, ναι. Τα ο Πρίγκος δεν έκανε κάποια εποχή. Ποιος? Ο Πρίγκος δεν δίδαξε. Ή λίγο. Προβάκης. Προβάκης, ναι. Ο Πρίγκος όχι. Ο Πρίγκος είχε ένα πολύ μικρό διάστημα αρχείο. Ναι, το Χατζη Αθανασίου ήταν τελευταία, ας πούμε, πριν τον Νικολαίδη. Λοιπόν, τις καθημερινές ψάλανε οι βοηθοί. Όταν λέτε βοηθή, ποιοι εννοείται από την άκρη. Όταν έβαζε δεξιός ιεροψάλτης στάδε, έρχεται και δύο βοηθούς. Αυτοί οι δύο ψάχναν στην καθημερινή. Όλη την εβδομάδα. Βέβαια, και οι κανονάρχες όλη την εβδομάδα ήδη. Ναι, ναι. Την άλλη εβδομάδα αλλάζανε. Ναι, ναι. Και είδατε το όνομά σας στον πίνακα. Εγώ δεν τον είδα, ας πούμε, σαν κανονάρχο, τον έβλεπα συχνά. Με βάζανε στο Λυκείου. Ναι. Ούτε βοηθό, τον είδα αριστερό. Αριστερό χωράρχη. Μόλις το είδα, λέω, τι κάνουμε. Ενώ ήσασταν Λύκειο. Ναι, Λύκειο. Δεν εξάγει αυτό. Ναι, Λύκειο. Δεν εξάγει η ιστορία της ιστορικής σχολής. Και τότε δεν είναι να πεις ότι τότε δεν υπήρχανε. Οπότε βολευόντουσαν εκ των ενώτων, ας πούμε, αφού υπήρχαν ψάλτες. Και με ρώτησες και κάτι άλλο, πρόβλημα, για να μην το ξεχάσω, διακόπτω. Τι γίνεται το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, εμένα επειδή είχαν φύγει οι δικοί μου, είχαν έρθει στην Ελλάδα, εγώ εμένα και το καλοκαίρι εκεί. Και πήγαινα για λίγο στη Θεία μου, πήγαινα στο. Έμενα, ήταν στη Χάλκη, ήταν πολύ ωραίο το καλοκαίρι. Υπήρχαν και ορισμένοι οι οποίοι ήταν από την Αφρική, Ελλαδίτε κτλ. Που ήταν το καλοκαίρι, μέναν, δεν φεύγανε. Η μονή ήταν, άμα είσαι ονοματιστή, μπορούσε να μείνει μόνο καλοκαίρι. Κατάλαβε. Δεν ήταν. Ήταν σπίτι μα, γι' αυτό λεγόμασταν και ομογάλακτοι αδελφοί όλοι. Λοιπόν, και είδα το όνομά μου. Βοηθή μου δύο τη Ακαδημία.
Και κανονάκι και συμμαθητές μου κάτω. Λέω, ρε παιδιά, τα είναι τώρα. Έγινε χαμός τώρα. Ναι, πήγα εγώ που να ψάρω, ανεβαίνω στο αναλόγιο, ήρθαν τα παιδιά, οι συμμαθητές μου, μόνος εγώ και οι συμμαθητές μου. Η βοηθή. Στο δεξιό σχολείο γεμάτος. Βοηθή, οι κανονάρχες πήγαν και εξτρά άλλοι, θεωρούν, για να ενισχύσουν το χορό, Κυριακή την Ετή πηγαίναν και άλλοι. Εγώ μόνος, σαν την καλαμιά στον Άγγλη. Όπως κάθομαι έτσι στο αναλόγιο, κοιτάζω δεξιά μου ήταν ο Καλίνικος, ο αείμνηστος, ο καθηγητής θεολογίας, και πίσω ότι ήταν ο Αναγνωστόπουλος και το Σταυρίδη, καθηγητές αυτοί. Αρχίζω να ψάλω το πρωί, το Θεός Κύριος, ψάλω τα καθίσματα. Κάνω έτσι, του λέω, κύριε καθηγητά, ορφανώ το αναλόγιο. Παίρνω ένα χάλο στα τζαχαρένια μου, έψαλα μια χαρά και πολύ ωραία και ολομόνως άνετα. Και όταν τελειώσαμε, του είπα τι λάθη κάνανε κιόλα. Για να τους τη σπάσω, κατάλαβες, μου λέω, κάνατε αυτά και αυτά τα λάθη, γιατί τα είχατε ένα λάθος. Και τα αναστάσιμα λάθος και τα... Βγήκε και από πάνω. Ναι, βγήκα πάνω, γιατί λέω, με σνομπάρουν εμένα τώρα, αφού εγώ δεν μαλώνω με κανένα και ούτε ποτέ σου είπα, δεν είχα ποτέ με κανένα εγώ. Πεισμόσατε. Πάντοτε, αγαπητός συνομόνος συναδελφούς με τα παιδιά, με τους φίλους μου. Εκεί αισθάνθηκα για πρώτη φορά στην δημοτική σχολή το... Αυτό το πράγμα, το αίσθημα δεν το είχα ποτέ. Το συνέστημα, εκεί το ένιωσα για πρώτη φορά. Εκεί αυτό τους μπήκα εκεί. Και μετά καθιερωθήκατε. Μετά, δεν έχασα καιρό. Την ίδια μέρα κιόλα πιάνω τους συμμαθητές μου όλους. Την Λυκείου και τους τρεις. Εσύ μπορείς να ψάλεις. Έχεις φωνή καλή. Εσύ μπορείς να καλάτε. Αύριο πρόβες. Ξεκινάω από τις Κυριακής, από τη Δευτέρα. Κάθε μέρα. Repetitio est mater studiorum. Η επανάληψη είναι μύθος των σπουδών. Και τους έκανα ξεφτέλη. Την άλλη Κυριακή, το αναλόγιο γεμάτο από το Λύκειο. Ξετίναξε όλους δεξιά. Είχαν όλοι. Ο Καλίκος και ο καθηγητής λέει, αυτό είναι, μ' άρεσε πολύ, μου λέει, αυτό ήταν. Την τρίτη Κυριακή, ήρθαν οι στές τους όλοι. Οι βοηθοί μου ήρθαν κανονικά όλοι της Ακαδημίας. Δεν τους είπα τίποτα. Ήρθαν εμείς, κανονικά πάλι με τα παιδιά, συνεχίσαμε. Είχαμε και τέτοια. Αυτά είναι, ξέρεις, για τις δειλίες, οι αδυναμίες, οι οποίες τις έχουμε οι άνθρωποι. Αρκεί να μην κυριαρχούν. Δυστυχώς, τα είχαμε και αυτά. Στη θεολογική σχολή τι μαθήματα ψάλατε, ας πούμε τι κοινωνικό. Τα πάντα εκεί. Εκεί δεν υπήρχε το ότι ισχύει στο Πατριαρχείο. Εκεί όμως κυρίως Χατζη Αθανασίου. Α, βάζατε Χατζη Αθανασίου. Ου, βέβαια. Χειρόγραφα είχατε δηλαδή. Μέχρι ψάλαμε που δεν τις ψάλανε στο Πατριαρχείο ποτέ. Τρεις ημοδοξολογίες, το δεύτερο. Και την έψαμε και εδώ στην Εκκλησία που ήμουν. Τον Φώτων και τον Χριστουγέννου σε τρεις ημοδοξολογίες, την ξέρετε. Και κοινωνικά Χατζη Αθανασίου, εσύ ήταν αριστερά. Κοινωνικά συνήθως Νικολαίδη. Α, Νικολαίδη. Νικολαίδης, γιατί. Γιατί ο Νικολαίδης ήταν και μες στην παράδοση, αλλά ήταν και βατά. Ήταν όλα προδιακά, μπορούσε σαν να τα ψάξει. Έγραψε για μαθητές και κάποιους άλλους να τα φτιάχνει ανάλογα και με τα ύψη. Με τον Νικολαίδη είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Thank you.
ξαναβρήκατε και τον Νικολάη, για πείτε μας, εκεί, σαν δάσκαλος. Εκεί άρχισαν πια να, κάνουμε, να εμβαθύνουμε στη μουσική, κάναμε μαθήματα. Ομαδικά μαθήματα η τάξη όλοι ή και ατομικά. Και εγώ έκανα και ατομικά με τον Νικολάη εκεί πέρα μας. Δεν βαριόταν άνθρωπος, έτσι γιατί ήταν δάσκαλο, να κάτσε εξήγησε με αυτό και αυτό. Καταρχάς μετά από τόσο χρόνια τον βρήκατε αλλαγμένο πλέον. Καθόλου, δεν πέρασαν, σαν μην είχε περάσει μία μέρα. Ήταν τόσο ζεστός άνθρωπος που δεν είναι. Και θα σας πω μετά και κάτι άλλο. Και τον βοήθησα πολύ εγώ. Τον βοήθησα πού? Τον βοήθησα στην εκτύπωση. Τότε δεν είχαμε βιβλία και πράγματα. Είχαμε τις πολύγραφους με τον μπλε το ενόπνευμα. Την μεθυλική αλκοόλη. Την εθνική, τη μεθυλική αλκοόλη. Τον μπλε το ενόπνευμα στον πολύγραφο και τα γράφαμε. Εγώ έχω τέτοια χειρόγραφα πολλά και τα γράφαμε και μοιράζαμε στα παιδιά όλους και έτσι είχε κάνει και τα βιβλία του. Γιατί τότε τίποτα, ας πούμε, είχε βγάλει τα λειτουργικά όλα. Είχε βγάλει το πεντηκοστάρι όλο. Είχε βγάλει το τριώδιο όλο. Αυτά που βγάλε ο σύλλογος τώρα. Αυτά που βγάλε το τριώδιο πεντηκοστάρι, εγώ το έχω δώσει και το βγάλαμε. Κάτι μου είχατε πει κι ότι σας είχε ζητήσει. Μου είχατε πει ότι ναι. Σας είχε ζητήσει. Τώρα, λοιπόν. Και που λες, τον βοήθησα πάρα πολύ. Και όταν έφυγα το 1967 από την πόλη και ήρθα στην Ελλάδα. Άργησα να πάω στην πόλη. Φοβόμουν να πάω γιατί θα με πιάνει για να πάω στο στρατό τον Τούρκικο. Δεν είχα σκοπό να πάω. Όταν τακτοποιήθηκα και πήρα την τυπικότητα και αυτά, το 81 πήγα στην πόλη. Έγραμμα σου πλέον τη γυναίκα μου και τη συγχωρημένη γιατί είναι αυτή είναι η δεύτερη σύζυγος. Έχασα την πρώτη. Και με την κορούνα. Λοιπόν, και πήγαμε στην πόλη. Και πάω στο Πατριαρχείο κατευθείαν, βλέπω έψελνε ο Χαριετίδης. Του λέω, πού είναι ο δάσκαλος. Λέει, σήμερα είναι στην Αγία Παρασκευή, ήταν της Αγίας Παρασκευής Αύγουστος. Μου λέει, είναι στο Χάσκιο. Είναι απέναντι στο Φανάρι, λέει, μια περιοχή, Χάσκιο λέτε. Εμείς τη λέγαμε Αγία Παρασκευή την περιοχή. Η Αγία Παρασκευή εκεί είναι, μου λέει. Εγώ με το αυτοκίνητο μου είχα πάει. Περνάω απέναντι, πήγα στα νόρια. Την ώρα που έψελνε, έτσι και εκείνος έψανε, εγώ πίσω του χάρημα το κεφάλι. Έτσι, και εγώ λυγίσα το φίλησα. Εγώ είσαι. Το λέω και συγκινούμε πραγματικά. Και λέει, ο Ισάκη μου λέει, μόλις με είδε. Καθίσαμε μετά, καφέτε με αυτά τον τόπο. Θέλω από σένα, μου λέει, να περάσεις, αλλά εγώ δεν του είπα ότι το ταξίδι μου δεν ήταν μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Μετά θα μπαίνα Βουλγαρία και θα πήγαινα να κάνω περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Και θα κατέβαινα τις δαλματικές ακτές στην Ελλάδα. Και μου λέει: θέλω να περάσεις να σου δώσω αυτά που γράφαμε όλα στη θεολογική. Τα έχω μαζέψει όλα, λέει τα βιβλία. Με το καλό, όταν θα έρθουν στην Ελλάδα, αυτά να τα τυπώσουμε. Το όνειρο του έγινε πραγματικότητα, αλλά εγώ δεν πήγα τότε να τα πάρω. Και το είχα βάρος. Το έφερα πολύ βάρο γιατί δεν πήγα τότε. Ποιος τα κράτησε αυτά τελικά. Δεν ξέρω ποιος τα κράτησε, είχε κάτι συγγενείς αυτά. Αλλά να σου πω την αλήθεια, βρήκαμε συγγενείς, αλλά αφού είχα εγώ όλα τα λειτουργικά. Είχα το τριώδιο, είχα το πεντηκοστάριο, τα είχα όλα α πούμε. Και με τους φοιτητές μου ψάχνω, με τον Νικολαίδη ψάχνω. Yeah. Άρα πάλι καλά. Ναι, και έτσι έμειναν. Δεν χάθηκαν. Να πούμε και για, για όσους μας ακούνε και δεν γνωρίζουν ότι ο Σύλλογος έχει εκδώσει αυτό βέβαια. Τη σειρά των έργων του Νικολαίδη. Αυτό, μια... Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι τυπώσαμε όλα αυτά και τα βγάλαμε σε βιβλίο στις εκδόσεις. Είναι, είναι πολύ, πολύ αξιόλογη σειρά. Πρέπει κάθε ψάλτης. Πρέπει κάθε ψάλτης να το έχει αυτό γιατί είναι τόσο ευκολοδιάβαστο και μέσα στην παράδοση. Και μέσα στην παράδοση. Ενώ το Στανίτσα, ας πούμε, το τριώδιο είναι πιο δύσκολο. Τώρα να μου θύμισες κάτι άλλο. Όταν ήμουν στους Αντολοκύμβους και είχε ξεκινήσει για το τριώδιο, τότε είχε πολλή δουλειά. Και εγώ είχα πολλή δουλειά γιατί επειδή είχα. Αυτά πρέπει στην αρχή να τα πούμε. Όταν ήρθα στην Ελλάδα που πήγα στο Στανίτσα, μου λέει: τι θα κάνεις. Του λέω: θα σπουδάσω. Αλλά λέω: ψάχνω καμία εκκλησία για να ψάλω. Πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο, δεν έχει σημασία. Ναι, για να ψάχνω το λόγο για να μπορέσω να καλύψω τα έξοδά μου. Τα βιοποριστικά μου έξοδα, το λέω. Εγώ δεν είμαι μόνος. Δεν έχει πρόβλημα, μου λέει. Εγώ είμαι εδώ. Του λέω, τι θα κάνω. Θα έρχεσαι εδώ, θα ψέλνεις, μου λέει στον Άγιο Δημήτρη, σε υποχρεώσεις δικές μου. Εγώ θα έρχομαι μόνο Κυριακή
και τους παραχώρησε όλα τα μυστήρια και, και ένα μισθό θαύμα που βάλω να παιδόμουν από τον Άγιο Δημήτριο. Για μένα αυτό ήταν κάτι, κάτι το μάνα εξ ουρανού. Γιατί, να πεις για τα μυστήρια τι έγινε. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν πρώτη ενορία σε όλη την Ελλάδα. Εγώ πήγαινα Σάββατο απόγευμα, έψανα στον Ισπερινό, έψανα μετά, μέχρι τις 11 ήμουν εκεί το βράδυ και την Κυριακή έψανα στην εκκλησία μου, μετά πήγαινα το μεσημέρι και έφυγα στις 11 το βράδυ. Ο ένας έβγαινε, ο ένας έβγαινε, δεν ήταν η εκκλησία με τα περισσότερα μυστήρια. Και τα μοιραζόμασταν εγώ με τον Συρμόπουλο, τον αριστερό. Ένα έλεγε εκείνος, έψανε ένα γάμο εκείνος, ένα εγώ. Μία βάπτιση εκείνος, δύο βάπτιση εγώ. Γιατί δεν μπορούσα να δω, πέθανε μας την κούραση, πολύ κούραση. Πολύ. Αυτό, αυτό ήταν πολύ μεγάλο δώρο για μένα. Δηλαδή, τα λεφτά που έβγαζα τότε εγώ, δεν είναι ντροπή να τα λέμε αυτά πράγματα, γιατί τα λεφτά που έβγαζα τότε δεν τα έβαζε ούτε ο καθηγητής. Για να τα δω. Και αυτά πρέπει να τα ακούσουν τα σημερινά τα παιδιά και οι γονείς τους. Διότι δεν καταλαβαίνουν το εξής. Στην εκκλησία δεν πρόκειται να μάθουν τίποτε το κακό. Αν είσαι κακός άνθρωπος και θα κάνεις μια κακιά πράξη, θα την κάνεις γιατί είσαι κακός. Η εκκλησία δεν σε κάνει κακό. Στην εκκλησία ακούς μόνο καλά πράγματα. Άμα θέλεις να γίνεις κακός, θα γίνεις κακός. Ούτε ο παπάς θέλει, ούτε κανένας. Ο παπάς κάνει τη δουλειά του, εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Όπως μου είχε πει ο Αθηναγόρας. Διονύσε το κάθε αρνί στον χασάπι κρέμεται από το πόδι του. Κοίταξε εσύ να είσαι σωστός που θα λογοδοτήσει το Θεό. Έτσι και ο παπάς. Μην κρίνεις τον παπά για να μην κριθείς. Μου λέει, ή να μην κριθείτε που λέει το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, δεν τιμάς τον παπά, λέει. Η ιεροσύνη του τιμάς, λέει. Όταν φυλάς, δεν φυλάς το χέρι του, λέει. Και είναι η σάρκα. Ό,τι είσαι εσύ είναι και εκείνος. Τα άμφια του. Η ιεροσύνη του. Αυτός μεσολαβεί μεταξύ Θεού. Και ο ψάπτης που αντιπροσωπεύει τον κόσμο, που λέει, κατάλαβες. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά πρέπει να τα παροτρύνουν να πηγαίνουν στην εκκλησία. Διότι το παιδί άμα θα πάει στην εκκλησία και γλυκαθεί, θα μάθει και την ψαλτική και κανείς δεν έχασε. Από όσους έχουν ασχοληθεί με την ψαλτική και την εκκλησία, κανείς δεν βγήκε χαμένος. Πάντοτε σε όλα μου τα προβλήματα και έζησα εδώ πάρα πολλά προβλήματα στη ζωή μου. Πάρα πολλές δυσκολίες. Όλες μου τις έλυσε η εκκλησία και η ψαλτική μου πορεία. Όλα τα προβλήματα μου τις έλυσε όχι μόνο να τα λύσω αλλά και να ζήσω αξιοπρεπώς. Πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Που εγώ αν δεν άκουγα τον Νικολαίδη ή τον Φιλαδελφίας που επέμεναν μπορεί να χανόμουν, να μην σπούδασα. Δεν θα μπορούσα να σπουδάσω, παιδιά. Μου λύθηκαν όλα τα προβλήματα, μου εγκάλυπταν όλα τα έξοδα. Το πατριαρχείο τα πάντα μου εγκάλυπτε. Μπορείς να το ξεχάσεις, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Thank you.
από τη Θεολογική Σχολή της Χαλκής, από τον Πατριαρχείο με διορίζουν στην κοινότητα Μπεσίκτας, διπλοκιονίου ελληνιστή, στην Παναγία, αριστερό. Δεξιός μου ήταν ένας καταπληκτικός ψάλτης, ο Θόδωρος Ματζαράκης, Χαλκίτης, μαθητής του Χατζη Αθανασίου και συμμαθητής του Νικολάου Ιωσήφιδη, του Σεραφείμ Ανεστίδη, του Ανεστίδη του και του Σεραφείμ του Νικολαίδη. Όλοι αυτοί ήταν συμμαθητές και συνταξιώτες. Ήταν μόνο συμμαθητές και στην ίδια τάξη. Λοιπόν, όλοι αυτοί ψάχτες. Εκεί πέρασα μία χρονιά καταπληκτική πριν έρθω στην Ελλάδα. Είχα έναν καταπληκτικό παπά, μουσικολογιότατος. Εκεί ευχαριστήθηκα ένα άλλο κλίμα. Ψάλαμε τον Πεντηκοστό και στον Βαρύ, βάλαμε δοξολογίες, άλλα μαθήματα, άλλη εμπειρία. Και όλα αυτά τα οφείλω στο Πατριαρχείο, γιατί με διόρισαν για να φτιάξω τα οικονομικά μου να μπορέσω να έρθω στην Ελλάδα. Ενώ ο Αθηναγόρας με πρόσβασε να ξαναγυρίσω τελώς και εγώ δεν ήθελα. Γιατί ήταν η μητέρα μου εδώ και τα αδέρφια μου στην Ελλάδα. Και ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Και αυτοί με βοήθησαν ώστε να ανεξαρτητοποιηθώ. Αυτός ο χρόνος ήταν σημαντικός για μένα. Πέρασα μια πολύ ωραία χρονιά εκεί και μετά έρχομαι στην Ελλάδα. Με το που έρχομαι στην Ελλάδα, νομίζω αυτό σας το είπα προηγουμένως, αμέσως πήγα στον Άγιο Δημήτριο. Και αφού το συνάντησα και τα λοιπά, στο αναλόγιο και με βάλα κανονικήσω για να δουν οι άλλοι που ήταν μαζί δίπλα του πώς ήταν τα κανονικήματα, γιατί τους τα έλεγε και δεν ξέρανε, ακούγανε εμένα, αλλά δεν είχαν την πείρα μου. Κοιτάτε σήμερα την τεχνολογία που έχει βγάλει τόσες ηχογραφήσεις. Τότε αυτοί δεν είχαν ακούσματα. Και με ρώτησε τι θα κάνεις, του είπα θα σπουδάσω φαρμακευτική και θα ήθελα να διοριστώ κάπου για να μπορέσω να καλύψω τα έξοδα μου, τα βιοποριστικά, διότι μόνος μου πήρα το ενοικιό, μόνος μου συζητηζόμουν, μόνος μου δηλώνω τα πάντα, όλα μου τα έξοδα. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Ψάλτης ήσταν ο Τεμπέλης. Μη σας φανεί περίεργο. Αν ανατρέξετε το παρελθόν, θα δείτε ότι οι περισσότεροι ψάλτες ήταν επάγγελτοι. Λίγοι είναι οι ψάλτες οι οποίοι είχαν επάγγελμα ή ήταν καθηγητές. Οι περισσότεροι ήταν ψάλτες, Τεμπέλης. Και ψάλτη σημαίνει ανασφαλής. Και ανασφαλή σημαίνει ιδιοτροπίες και λατώματα. Γιατί τα λέω έτσι. Του λέω μια φορά, δάσκαλε, του λέω, είδα έχεις μαλώσει με ορισμένους γνωστούς και μη εξαιρετικούς. Μου λέει, ξέρεις τι θα πει, λέει, να αισθάνεσαι ανασφάλεια. Εγώ είμαι ανασφαλής, λέει. Ούτε τσιγκούνης είμαι, λέει, ούτε εκμεταλλευτής είμαι. Είμαι ανασφαλής. Ο Θεός μου έδωσε ένα χάρισμα, τη φωνή. Άμα τη χάσω αυτή, τι θα κάνω. Οπότε προσπαθώ, λέει, όσο μπορώ να προσέχω τη φωνή μου, αλλά και να μπορώ να παίρνω όσο μπορώ περισσότερο για να μπορέσω να ζήσω αξιοπρεπώς. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα κάνω τον επέτειο αύριο μεθαύριο. Με αυτό το, τη λογική που για μένα είναι σωστή, στενοχωρήσε τον Πετρόχιο. Με αυτή τη λογική στενοχωρήσε τον Παϊκό μου. Το Δήμο. Αυτά μπορώ να τα πω γιατί και ο Δημοστέρης ο Παϊκόπουλος που είναι εξαιρετικός άνθρωπος και χαρακτήρας, τόσο σε αυτό το πράγμα. Διότι κάπου πήγε να τον εκμεταλλευτεί. Το ίδιο και ο Πετρόχιος. Όπως με λένε να πει και εσένα να εκμεταλλευτεί. Εμένα δεν με εκμεταλλεύτηκε, διότι από τη στιγμή που δέχεσαι, πρώτον, δεν σε εκμεταλλεύεται. Όταν βλέπεις ότι σε εκμεταλλεύεται, λες με συγχωρείς, δεν δέχομαι. Από τη στιγμή που δέχεσαι, πρέπει να πάψεις να λες ότι σε εκμεταλλεύτηκε. Διότι μειώνεις τον ίδιο σου τον εαυτό, τον ίδιο χαρακτήρα. Λοιπόν, εγώ του ζήτησα δουλειά. Κατέβηκε κάτω στους ιερείς και στους επιτρόπους και τσούπε. Θα βγάλετε στο παιδί μισθό που βγάλαν τότε 800 δραχμές. Θα πεις σιγά το ποσό.
Ναι, ο καθηγητής έπαιρνε 3.500. Εγώ έπαιρνα 800. Και με αυτό το 800 θα σου πω και κάτι άλλο μετά. Λοιπόν, συγγνώμη γιατί έχει το ένα, μου θυμίζει το άλλο και έρχονται το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, και μου λέει και θα αναλάβεις και τα μυστήρια. Και αν παίρνεις πολλά, μου δίνεις και εμένα κάτι. Του λέω, δάσκαλε, εγώ πρώτα θα καλύψω τα έξοδά μου, γιατί με ήξερε ότι εγώ είμαι ειλικρινής πάντα μαζί του και το εκτιμούσε αυτό το πράγμα. Του λέω, εγώ θα καλύψω τα έξοδά μου και αν περισσέψα τα διαφορετικά θα σώσω. Τώρα από τώρα να το ξέρεις. Δεν του δώσω ποτέ. Και ούτε μου είπε τίποτα. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν χρειάστηκα τίποτα. Ούτε στις σπουδές μου, ούτε τίποτα. Δεν πήγε να εκμεταλλευτεί. Ο άνθρωπος αισθανόταν ανασφάλεια. Μεγάλη ανασφάλεια. Σου λέει τι θα γίνει άμα χάσω τη φωνή μου. Γι' αυτό και δεν μίλαγε όπως σας είπα στην αρχή της συνέντευξης. Σας είπα ότι μίλαγε με ψεύτικη φωνή. Μου λέει όλη την οικονομία θα την κάνεις όλη την ημέρα. Στο αναλόγιο θα τα δώσεις όλα και τις άλλες ώρες και στην ομιλία σου θα χαμηλόφωνα κάνεις οικονομία. Αν θες να έχεις. Λοιπόν, αυτό το κλείνουμε για να ξέρουμε ότι δεν ήταν τσιμπούνης καθόλου. Εκτός από το θέμα το οικονομικό που το κατηγορούν πολλοί ότι έτσι ήταν φιλοχρήματος, έχουμε ακούσει ότι ήταν και πολύ απότομο σαν χαρακτήρας. Αυτό το ζήσατε, ισχύει? Όχι. Και... Όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν ήταν απότομο σε μένα που ήμουν ένα παιδάκι και θα είναι απότομο στους μεγαλύτερους. Αυτά. Πολλά πράγματα λέγονται αδίκως και από ζηλοτυπία περισσότερο, να το ξέρετε. Κοιτάξτε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κορυφή και όταν ήρθε στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε με τον χείριστο τρόπο. Υπήρχε ένα κατεστημένο εδώ στην Ελλάδα ημιμαθών που. Και τι δεν λέγανε για τον Στανίτσα. Άμουσο τον κατεβάζανε, άμουσο τον κατεβάζανε, ότι είναι δίστροπος, ότι είναι το. Δεν θέλω να τα πω αυτά τα πράγματα. Λέγανε, τίποτα δεν αισθανθούσε. Μέχρι που το βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών και μετά κόπηκαν μαχαίρι. Τότε με συγχώρηση υπήρχαν Περιστέρης, Βαλιδράς, Μπελούσης και όλοι αυτοί που υπήρχαν και δεν αφήναν να σηκώσει κεφάλι κανένας. Και δεν πήραν ένα Στανίτσα που ήταν όχι ανώτερος, 100 χρόνια μπροστά από αυτούς, να πούνε μας ήρθε εδώ πέρα το χρυσάφι, να το πάρουμε, να το βάλουμε εκεί πέρα, να μας οργανώσει, να μας μάθει και τα λοιπά. Αυτό είναι δηλαδή, ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνανε. Ο ίδιος ο Στανίτσας σας είχε παραπονηθεί ποτέ, σας είχε εκφράσει παράπονο να πει ότι ήρθα εδώ και δεν με. Βέβαια. Εμένα μου πάντοτε μου το λέει. Δυστυχώς σου χαρακτηρίζει και όλα βέβαια. Δεν άγινε να τα πούμε αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν αντιμετώπισε εχθρικό περιβάλλον. Εχθρικό. Και όσο περνούσε ο καιρός και γιγαντωνόταν το κύμα υπέρ του Στανίτσα, αυτοί περισσότερο γινόντουσαν επιθετικοί. Η αλήθεια είναι ότι. Δηλαδή υπάρχει και με αυτό το παράπονο. Διότι ο Στανίτσα μπορούσε να ήταν σε άλλη μέρα. Να τον έχουν εκεί πέρα, να τον βάλουν σε ένα οδείο, να πάρει να οργανώσει ψάχτες χορδίες. Γιατί, συγγνώμη, ποιος έκλεινε τις χοροδίες στην Ελλάδα. Πριν το Στανίτσα υπήρχαν χοροδίες. Τι χοροδίες υπήρχαν, τι χρόνοι υπήρχαν, τι ισοκρατήματα υπήρχαν. Τι πειθαρχίες αναπνοές και στα αυτά έχει. Για πέστε με εσείς, έψανε κανείς παριστημένα. Έψανε κανείς. Και τι. Και πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Όταν ήμουν στη χοροδία, ότι αν είχα κάνει αυτό θα το έλεγα μετά, τη χοροδία της Φοιτικής Ενός Κωνσταντινού Πολιτών, με κάλεσε ο Σίμων Καράς. Στην ΕΙΡ τότε. Ήτανε στη Ριγίλης. Και μου λέει, ενθουσιάστηκα, άκουσα στην Ιενέδη και τα λοιπά, λέει. Και συγκινήθηκα, λέει, από εσάς τα παιδιά, νέα παιδιά, φοιτητές, λέει, θα κάνουμε κομπές, λέει, στην ΕΙΡ. Ευχαριστώ, κύριε Καρά, του λέω, γιατί όχι. Είχα πει όμως στον δάσκαλο μου, θα πάω στον Καρά. Ο Στανίτσας ήξερε τι σημαίνει Καράς. Εγώ δεν ήξερα. Και δούμε τίποτα. Να δούμε τι θα κάνω. Και πήγα εγώ στον Καρά. Και λέει, αφού καθίσαμε, κουβεντιάσαμε και τα λοιπά, μου λέει, να ψάλουμε αυτά, να ψάλουμε εκείνα. Το μόνο μου λέει δεν θέλω Στανίτσα, Νικολαίδη και Πρίγκο μου λέει. Καράς, ο Σίμων ο Καράς. Χωρίς να σας δικαιολογήσει γιατί. Χωρίς. Αυτός το, επειδή ασχολήθηκε με τα δημοτικά και λίγο με τα παραδοσιακά τραγούδια, νόμισε ότι έγινε ο ψάλτης. Του λέω, συγγνώμη κύριε Καρά, εμένα με καλέσατε για να ψάλω εγώ στην ΕΙΡ
με τη χοροδία αυτά που θέλω ή για να τιμωρήσετε τον Στανίτσα που είναι μαθητής μου, τον Νικολαίδη που είναι μαθητής μου και τον Πρίγκο που είναι μαθητής όλων των άλλων που είπαμε. Δάσκαλο. Το φωνάζει άλλο. Λοιπόν, μου λέει, αυτοί είναι που καταστρέψαν την παράδοση. Του λέω, αν συνεχίσαμε την παράδοση την οποία εσείς πρεσβεύετε και δεν την πρεσβεύετε διότι την πιστεύετε, την υποστηρίζετε για να αντιστρατευτείτε κατά του Στανίτσα στην ουσία. Διότι αν δεν υπήρχε ο Πρίγκος, ο Στανίτσας και ο Νικολαίδης, σήμερα στην Εκκλησία δεν θα πάταει κανείς το πόδι του. Θα ψένουν όλα τα παπαδίστικα τα αργά που είναι για τα μοναστήρια και αυτοί την εξυγχρόνισαν τη μουσική μας και βάλα και τα ισοκρατήματα, τα χρωμάτια τα έκανα πιο ευχάριστα, πιο ευήκοα. Η προσφορά αυτών των ανθρώπων είναι τεράστια. Αυτή είναι ογκόλυθη, λέω, εσείς ποιος είστε που θα αποκλείσετε αυτούς και αυτούς. Και εκείνο ήταν, δεν το ξανασυνάντησα, σηκώθηκα και έφυγα. Δεν κάνετε καμία εγγραφή δηλαδή. Καμία, ούτε θα ήθελα να κάνω. Και να τα παραδεχόταν μετά δεν θα έκανα. Και όταν πήγα, σαν λέω, τι έγινε Διονύση, μου λέει ο Στανίτσας. Του λέω, τι έγινε, τον έβρισες. Του λέω, δεν τον έβρισα. Εμέσως ναι, του λέω, άμεσα όμως όχι. Τι σου είπε, λέει. Λέω έτσι και έτσι. Βλέπεις, μου λέει. Και ύστερα θέλουν να πάνε μπροστά να μάθουν να ψάουν, λέει. Δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν, λέει. Τους ενδιαφέρει ο Στανίτσας. Άσε με εμένα, μου είπε και μια κουβέντα τότε. Δεν αγαπάνε ούτε την παράδοση, λέει. Δεν αγαπάνε ούτε τη μουσική, να μάθουν. Να πλησιάσουν κάποιον, να ανοίξουν τα μάτια σου. Είναι τυφλή να τα ανοίξουν τα μάτια τους. Και τώρα πιάσανε εσάς που είστε παιδιά, νέοι άνθρωποι, και πάνε και εσάς να φαρμακώσουν. Κατάλαβες, ξεκινάτε ας πούμε τώρα. Και του είπα έτσι και έτσι, του λέω, μου λέει, με αγκαλιάσε και με φίλησε. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο. Πάσου και προς τιμή του, δεν σας είπε τίποτα πριν. Σου λέει, μην κόψω και όχι, άστο να δούμε τι θα κάνει ο Διονύσης. Ήξερε εγώ ότι πιστεύω, σας κατάλαβα, δεν είναι αυτό. Αλλά θέλω να σου πω την νοοτροπία αυτών των ανθρώπων. Εσάν και αυτόν ήταν όλο το κατεστημένο. Δεν τον αφήνει να πάει κάπου, δεν τον αφήνει να ψάλει, συνέχεια τον κατηγορούσανε. Και όταν έκανε τη χοροδία τη μεγάλη και άρχισαν να σκάνε μύτη ένας-ένας να έρχονται στη χοροδία τη μεγάλη, μετά ήρθε ο Θοδωρός ο Βασιλικός, ήρθαν οι αδελφοί Λαμπρόπουλοι, ήρθε ο Μακαρόνης, δεν τους θυμάμαι τώρα παιδιά, ήρθαν πάρα πολύ από την ώρα που ήταν αντίθετοι όλοι αυτοί. Αυτοί όλοι του κυκλώματος ήταν. Έλα όμως αυτοί όλοι που ήταν σε θέση να αποδώσουν τίποτα και τους έβαλε για πες το μόνο σου. Για πες το μου, και δεν μπορούσαν τα παρεστημένα να εκτελέσουν. Αυτοί οι μουσικολογιότατοι. Άντρ παραντές που λένε οι Γάλλοι. Ήταν ευχαριστημένος με την απόδοση της χοροδίας εν τέλει. Ο Σταλίτσας, ναι. Γιατί ήταν. Κατέ τελειομανής. Εγώ πιο τελειομανή άνθρωπο δεν έχω γνωρίσει. Δεν έκανε εμφάνιση αν δεν έκανε τουλάχιστον 2 χρόνια πρόβες. Όλες οι εμφανίσεις μας είχαν 1,5 με 2 χρόνια πρόβες. Δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω. Αν δεν το μάθετε να το ψάλετε απ' έξω όλο, εμφάνιση δεν κάνουμε. Θυμάστε μια εμφάνιση που να είδατε το δάσκαλο να είναι πολύ ευχαριστημένος. Ποτέ δεν έδειχνε ευχαριστημένος. Γιατί αν έδειχνε ότι είναι ευχαριστημένος, θα άρχισε μετά ο καθένας λίγο να... Δεν ήθελε τη χαλάρωση, δεν ήθελε. Πάντα ήμασταν στην τσίτα όλοι μας. Δηλαδή τελείωνε, ας πούμε, καταρχάς, ας τα πάρουμε από την αρχή, πριν την εκδήλωση, πριν την εμφάνιση, έδινε κάποιες οδηγίες, βρισκόσασταν στον χώρο, στα καμαρίνια, δεν ξέρω οπουδήποτε. Πριν την εμφάνιση. Πριν την εμφάνιση, πώς γινότανε. Πριν την εμφάνιση. Κάντε ένα ζέσταμα, ένα... Καταρχήν, πριν την εμφάνιση, γιατί ξέρουμε ο καθένας που είναι η θέση του, τον προτέρων, από τις πρόβες. Ήμασταν πανέτοιμοι, ξέραμε τα πάντα. Δεν χρειαζόμασταν να μας πει τίποτα. Μόνο μας δώσει τη βάση για να ξεκινήσουμε. Άρα ούτε οδηγήσετε τίποτα. Τίποτα, δεν είχε οδηγίες. Προσέκαμε το χέρι του, το στόμα του και τη βάση. Και τελειώνοντας η εμφάνιση, τι έλεγε, ευχαριστούσε τα μέλη της χοροδίας. Ναι, καλά, εντάξει. Παιδιά, ωραία, εντάξει. Έκανε κάποια κριτική, σχολίαζε την εμφάνιση, πως πήγε καλά ή όχι. Αν γινόταν κάποιο λάθος. Μια φορά γινόταν ένα μεγάλο λάθος, γερούσε, αλλά
Δεν θα πω αυτό, δεν θα πω ποιον γερόντισε, γιατί δεν κάνει. Λοιπόν, και κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της πρόβας, το έκανε το λάθος, αλλά το έκανε και στην εμφάνιση, σπάνια βέβαια στην εμφάνιση, και θα ακούγονταν λίγο. Πάλι εσύ. Μου μυρίσε αυτής κρυμαγραντών, δοξάρτιεται.